Πάμε αμέσως στον Αλέξη Σαββόπουλο Θεσσαλονίκη, ο οποίος Αλέξη Σαββόπουλος έχει και στόπερ με ενδιαφέρον βιογραφικό, μεγαλικές ρίζες, λεπτομέρειες από τον φίλο τον Αλέξη. Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα. Κοίτα, τους πιο ηλικιωμένους να τους εμπιστεύεις, όπως τους οποίοι τα θυμούνται καλύτερα. Τώρα ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Μαχαιριά στην καρδιά. Έχει και το μαλλί το γρυζαρισμένο, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είδα μαχαιριά στην καρδιά αυτή. Αλλά εντάξει, αυτός είσαι. Έτσι. Καλά, πώς το λένε, καλά του κάνεις. Καλά, ναι, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, έχουμε, ναι. Έχουμε τον εκλεκτό για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, αυτή τη θέση την οποία προσπαθούσε να ενισχύσει εδώ και αρκετές μέρες ο Άρης, Ισμαήλ Ανέμπα. Είναι με δύο αλφα, καλά το κάνεις και το λες έτσι. Είναι με δύο αλφα, έτσι. Ναι, ναι, Ανέμπα είναι, έτσι το φέρεται κιόλας από ό,τι μου είπαν. Είναι ένας κεντρικός αμυντικός ο οποίος είναι σε πολύ καλή ηλικία, 24, με δύο πολύ γεμάτες χρονιές, σε μια καλή ομάδα στη Ligue 2, τη Σοσό, προερχόμενος από τη φημισμένη ακαδημία της Στρασμπούρ και της Μαντουά στη Γαλλία. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει και ως δεξιός μπακ, έχει παίξει στην καριέρα του δηλαδή και δεξιός μπακ, μπορεί ακόμη όπως λέει το αγωνιστικό του προφίλ να βοηθήσει και ως αμυντικός χαφ κατά ανάγκη σε κάποιο παιχνίδι εφόσον χρειαστεί. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, βγαίνει πρώτος στην μπάλα, είναι δυνατός στις εναέριες μονομαχίες και στις κερδισμένες γενικά μονομαχίες. Είναι τίμιος και στην μεταφορά του παιχνιδιού, δηλαδή και στην πρώτη μπάλα από την άμυνα. Έχει ένα πακέτο δηλαδή το οποίο προκρίθηκε σε σχέση με δύο-τρεις άλλες περιπτώσεις που είχαν κατά νου οι άνθρωποι του Άρη και τις κοιτούσαν ταυτόχρονα και τελικά κατέληξαν στον 24χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος πιθανότατα αύριο μεθαύριο τώρα θα είναι και στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία, δεν είναι τελειωμένο ακόμη, υπάρχει μια προφορική συμφωνία, αλλά τώρα για να έρχεται προφανώς τα επόμενα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη, εντάξει. Έχετε να τελειώσει, δεν έχετε για να κάνει πολλά στη Θεσσαλονίκη, εντάξει. Okay, ναι, κοιτάξτε, δεν τον παίρνει τον Άρη και Βάη, γιατί πρέπει να τον δηλώσει, εφόσον προκριθεί την Πέμπτη, για τα μάτια με την Δυνάμο. Δηλαδή πρέπει να γίνουν κιόλα γρήγορα. Δεν νομίζω ότι έρχεται εδώ τώρα για να κάνει τουρισμό και να δει πώς είναι η Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο. Έρχεται για να υπογράψει. Και νομίζω ότι προς ώρας κλείνει η μεταγραφική ενίσχυση του Άρη και θα ξανανοίξει μόνο εφόσον αποχωρήσει κάποιος, δηλαδή αφήγει ο Πάλμα για παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι βέβαιο ότι ο Άρης θα πάρει ένα παίκτη στη θέση του. Τώρα αν γίνει κάτι με τον Γκρέι, για τον οποίο μετά το πρώτο παιχνίδι άρχισαν πάλι οι φωνούλες και οι αμφιβολίες και τα γνωστά δηλαδή. Μα δεν υπάρχει αμφιβολία για τον Γκρέι. Αν ήταν στο χέρι του Άρη δεν θα υπήρχε Γκρέι στο ρόστερ, έτσι είναι. Ακριβώς, ναι. Τώρα δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα πιεστεί ή αν θα ξαναγίνει μια νέα κουβέντα ή οτιδήποτε. Τώρα βέβαια δεν μπορεί να γίνει τίποτα γιατί είναι το μάτι της Πέμπτης, είναι στραμμένα τα βλέμματα όλα εκεί. Αλλά νομίζω ότι αν πάνε καλά τα πράγματα την Πέμπτη το βράδυ θα τεθεί ξανά ζήτημα Γκρέι, αυτή την αίσθηση έχω. Mm-hmm. Εντάξει, ο Αύγουστος είναι ακόμα, έχουμε τώρα μπήκε, καλό μήνα κιόλας, έχουμε μπροστά μας έναν ολόκληρο Αύγουστο. Ναι, να δούμε την Πέμπτη πόσο καλός είναι ο μήνας που μπήκε, φίλε. Ακριβώς. Η εβδομάδα είναι πολύ κρίσιμη, δεν θέλει κανείς τον Άρη να σκέφτεται ότι μπορεί να γίνει η στραβή την Πέμπτη, θα είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που θα βάλει στην πλάτη του Άρης πολύ νωρίς τη σεζόν και δεν το θέλει κανείς αυτό. Θα πρέπει να σου πω ότι σήμερα από το πρωί υπάρχει και μια έντονη κινητικότητα και στα διαρκείας από ό,τι ενημερωνόμαστε, από την ΠΑΕ. Υπάρχουν ουρές. Ο κόσμος πέβδει να αγοράσει το εισιτήριό του για να πάει την Πέμπτη στο γήπεδο για να βοηθήσει την ομάδα. Νομίζω ότι αυτή την ενέργεια που χρειάζεται ο Άρης την παραπάνω θα του τη δώσει ο κόσμος την Πέμπτη στο γήπεδο. Το θέμα είναι να κάνει και τη δουλειά της η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, στο αγωνιστικό κομμάτι έχουμε καθόλου καμιά εικόνα για το πώς θα... Κοίτα, σήμερα αυτή την ώρα είναι η προπόνηση, πριν από λίγο μάλιστα πρέπει να ολοκληρώσει και δεν έχω ακόμη εικόνα στο Βικελίδης. Έγινε μια πρωινή προπόνηση στο Βικελίδης για να δουλέψει τακτική ο Τερζής για το παιχνίδι της Πέμπτης. Νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δούμε το Μωρόν αντί του Γκρέι. Σε συνέχεια όσον έλεγα προηγούμενα για τον Τζαμαϊκανό. Επίσης σκέφτεται τη χρησιμοποίηση του Κάρλσον αντί του Μενέντες και τη χρησιμοποίηση του Τζούρασεκ στη μεσαία γραμμή. Τώρα, στη θέση του Ζουλ δεν νομίζω ότι θα τον βγάλει τον Καμερουνέζο. Το πιθανότερο είναι αν χρησιμοποιήσει τον Τζούρασεκ να τον βάλει δίπλα στο Ζουλ στη μεσαία γραμμή. Και όχι ως μοναδικό κόφτη, γιατί ο Τζούρασεκ θα είναι ρίσκο, δεν είναι κλασικό εξάρι. Εντάξει, είναι περισσότερο 8
και λιγότερο 6. Mm-hmm. Άρα, εάν θα το χρησιμοποιήσει, μάλλον θα το κάνει στη λογική του 4-2-3-1. Δηλαδή, να το βάλει δίπλα στο Καμερουνέζο. Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.